Ερωμόνα από χερουβή. Ναι. Με την ευλογία του Πάντερ Γερομόναχου Χερουβίμ, τον αγώνα που κάνει τον δύσκολο, δοξάζω το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Να ναι. κάνουν όλοι οι δαιμονές για αυτή την ομολογία. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός. Πατέρας, Γιος και Άγιο Πνεύμα. Τελείωσε. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο. Η μόνη αλήθεια είναι ο Ιησούς Χριστός. Το Ευαγγέλιο ο Σταυρός. Έχω ξαναβγεί σε ομολογίες με τη χάρη του Χριστού και της Παναγίας με τον Πάτερ Χερουβίμ και έχω πει ότι δεν το λέω εγωιστικά, είμαι από την Αρμενία και ήρθα στην Ελλάδα πριν από τόσα χρόνια. Βαφτίστηκα ορθόδοξος χριστιανός, μελέτησα και ψάξα μόνος μου, αδέρφια. Έχω περάσει από πολλά αιρετικά, να σας το πω έτσι, γραφεία, γιατί δεν είναι εκκλησίες, τίποτα, είναι, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Έχω περάσει από τους Ιεχωβάδες, από τους Πεντηκοστιανούς και βρήκα τη μόνη αλήθεια στην Ορθόδοξη. Ελληνική Ορθοδοξία, Πάτριο Ημερολόγιο με τους Αγιορείτες Πατέρες. Και να μην πάρουν την αριθμό. Η μόνη αλήθεια, παιδιά, είναι ο Ιησούς Χριστός από την αρχή του δημιουργήματος του κόσμου. Μας έπλασε και λεγόμαστε Ναοί του Αγίου Πνεύματος και μας φύσηξε το Πνεύμα των Άγιων. Άρα είμαστε Ναοί του Αγίου Πνεύματος. Απαγορεύεται πάνω μας να μπει τίποτα το παραπάνω εκτός από τις ευλογίες, από το Σταυρό και τα όπλα που μας έδωσε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Ο Αντίχριστος και πλανεμένος έως φόρος που έπεσε από τον ουρανό, επειδή ήταν εγωιστής, έγινε εχθρός των ανθρώπων και θέλει να τελειώσει την ανθρωπότητα από τη γενιά του Αδάμ και της Εύας και πέτυχε από τους πρωτοπλάστες. Σήμερα, αδέλφια, πολεμάει με τους πολέμους, με τις εκτρώσεις. Έχετε μετρήσει από τις εκτρώσεις πόσα παιδάκια έχουν πεθάνει? Το γνωρίζετε ότι είναι καθαρή γεωκτονία? Το γνωρίζετε αυτό? Έχουν ψεκάσει και έχουν δηλητηριάσει το πνεύμα, το σώμα του Αγίου Πνεύματος, η Εκκλησία, τα παιδιά. Τι κάνανε? Βγάλανε καινούρια μόδα που λέγεται Hell Master, τα τραπ, οι μουσικές τραπ-ραπ, όλα αυτά είναι ψαλμοί του Αντιχρίστου. Βέβαια. Τα παιδιά αυτά μέσα τους βάζουν μόνο την κοινωνία του Σατανά. Βάζουν το πνεύμα του διαβόλου, παιδιά, και δεν είναι παιδιά, γίνονται διαβόλια, ας με παρεξηγήσετε. Δεν υπάρχει σεβασμός προς τους μεγάλους, κοροϊδεύουν τους πάντες. Το παιδί πρέπει, παιδιά, να είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Μέσα του να μπει εξομολόγηση, να μπει Θεία Κοινωνία, να μπουν οι ψαλμοί, να μπει η Άγια Γραφή, η κατήχηση, να σέβεται το γονέα του, τη μάνα του και τα πατέρα του μέσα στην κούνια που τον κούνησε και έκλαιγε και τον μεγάλωσε και τον παρέδωσε στον κόσμο. Σήμερα αυτά τα παιδιά μισούν και βρίζουν δεν δέχονται τους γονείς τους, τους πετάνε έξω. Γιατί μέσα τους παραλάβανε το πνεύμα του Αντιχρίστου. Μην ψάχνετε τίποτα άλλο, παιδιά. Ο Αντίχριστος υπάρχει, έρχεται, σφράγισε. Παντού και πάντα και πάντες είναι σφραγισμένα. Όποιος δεν δεχτεί το γραμματό κωδικά ότι είναι το χάραγμα και είναι το 666, είναι πλανεμένος. Έχει δώσει χάραγμα στους πάντες και στα πάντα και τώρα έρχεται για το ναό του Αγίου Πνεύματος. Γιατί είναι το τελικό για να χαράξει και να τελειώσει η υπόθεση. Προϊόντα χαραγμένα, αυτοκίνητα χαραγμένα, τους πάντες, τα πάντα, τα προϊόντα είναι πλέον τελείωσε η υπόθεση. Τώρα μένει ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή έριξε τον Αδάμ και την Εύα τους πρωτοστάτες και τώρα θα κάνει αυτό που είπε η Καινούρια Διαθήκη, που ο Κύριος τους πήρε με το αίμα του και με τη σταύρωσή του. Αυτοί που γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής,